Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, απέναντι δεύτερο μέρος της εκπομπής και θυμάσαι που σου είπα, Σταύρο, πως όποια πέτρα και αν σηκώσεις Κυλκισιώτη θα βρεις από κάτω. Είστε παντού. Είμαστε παντού. Είστε παντού. Είμαστε παντού. Και σήμερα σε αυτό το πάνελ είμαστε δύο με έναν. Εκπροσωπείτε επάξια το Κυλκής, αγαπούμε τον ομό Κυλκής, αγαπούμε καταράκτη γαλάζιο, έχει λίμνη σκρά. Και εδώ Ιράνη και Άγιο Χαράλαμπο και Νέα Δήμητρα. Εγώ αγαπάω Άγιο Χαράλαμπο. Εντάξει, εγώ πρέπει να βάλω και τη Νέα Δήμητρα όμως για ευνοϊκούς λόγους. Από εκείνη κύριε. Από εκείνη του μπαμπά. Να ρωτήσουμε λοιπόν την εκλεκτή μας προσκεκλημένη, την κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας, κυρία Αγαθοπούλου, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κυρία Αγαθοπούλου. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, κυρία Τσαλικίδη. Καλησπέρα, κυρία Ραϊλόγλου. Το Κυλκής είναι παντού τελικά, κύριε Αγαθοπούλου. Είναι. Πράγματι, είναι. Έτσι είναι και η αλήθεια είναι ότι του κάνατε καλή διαφήμιση ξεκινώντας. Το αγαπάμε το Κυλκής. Άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, κύριε Αγαθοπούλου, θα πες να μας πλακώσει. Θα ρωτήσουμε την κύριε Αγαθοπούλου όμως, καλά είναι παντού. Το θέμα είναι, ακούγεται η φωνή του Κυλκής. Φτάνει μέχρι την Αθήνα, κύριε Αγαθοπούλου. Προφανώς και φτάνει και αυτή είναι η δουλειά μας. Έτσι. Νομίζω και προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και εγώ εκπροσωπώντας και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως τους πολίτες του νομού, αυτό που προσπαθώ να κάνω καθημερινά είναι τα προβλήματα της περιοχής να αναδειχθούν και να φτάσουν μέχρι την κεντρική διοίκηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες λύσεις από εκεί μπορούν να δοθούν, προφανώς πάντα σε συνεννόηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αλλά είμαστε κοντά στα προβλήματα της περιοχής και προσπαθούμε με κάθε μέσο να τα αναδείξουμε, πολλές φορές δεχόμενοι και την επίθεση από κύριος το κυβερνητικό κόμμα που... Τη μια λέει έτσι, μόλις βγαίνουμε εμείς να κάνουμε αντιπολίτευση, μαζεύει αυτά τα οποία έχει πει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη για την υγεία το προηγούμενο διάστημα και για τις δομές υγείας της περιφέρειας, όπου αν θα θυμάστε καλά, είπε ότι τα μικρά νοσοκομεία και κυρίως αυτά τα οποία απέχουν λίγο μεταξύ τους, 30 με 40 χιλιόμετρα, ναι, πιθανόν να κλείσουν. Προειδοποιήσαμε ότι δεν πρέπει να κλείσει καμιά δομή υγείας στο νομό Κυλκής. Η τοπική Νέα Δημοκρατία εδώ μας διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, αλλά οι απαντήσεις δεν δίνονται από τα τοπικά γραφεία των κομμάτων. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από την κεντρική κυβέρνηση και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε εμείς τουλάχιστον. Να μπούμε λίγο στα τρέχοντα. Το Κυλκής χθες απήργησε, κυρία Αγαθοπούλου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί με αφορμή την χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως είναι αλλού τα συνδικάτα και αλλού οι πολίτες. Και μάλιστα έχει δώσει και κάποια διαθέσιμα, λέει, στοιχεία από τη χθεσινή απεργιακή συμμετοχή, όπου λέει ότι στις τράπεζες ήταν μόλις 2%, στα σούπερ μάρκετ και σε αερομεταφορές 0%, το λιανεμπόριο και η εστίαση όλα τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Απήργησε, λέει, μόνο το 15% στις τηλεπικοινωνίες, ένα 3,5% στη ΔΕΗ, ένα 2,5% στη ΔΔΕ και ένα 15,28% στα ΕΛΤΑ. Τελικά, τι ακριβώς συνέβη, δεδομένου ότι ακούγοντας χθες κανείς και τη συζήτηση στη Βουλή, είχε την εικόνα, σχηματιζόταν εικόνα ότι όλη η κοινωνία ξεσηκώθηκε κατά της κυβέρνησης. Πράγματι, σήμερα το πρωί ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη να ανακοινώνει αυτά τα ποσοστά. Πράγμα πρωτόγνωρο για υπουργό να μπαίνει στη διαδικασία να ανακοινώσει ποσοστά απεργίας, που σημαίνει ότι ταρακουνήθηκαν μάλλον λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνετε μια βόλτα στα social media θα δείτε κινητοποιήσεις, πορείες σε όλη την Ελλάδα με πλήθος κόσμου, ειδικά στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις. Οι συγκεντρώσεις ήταν πολύ μεγάλες, που το τελευταίο διάστημα είχαμε πολύ καιρό να δούμε, είναι η αλήθεια. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Χατζηδάκης και μέσα στις επιτροπές, ναι, που γίνεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο, εκτός του ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί κατά του νομοσχεδίου, στην ακρόαση των φορέων ήταν από μηδαμινή ως ελάχιστη, παρότι το 70% των φορέων το κάλεσε η Νέα Δημοκρατία. Ήταν ελάχιστοι οι φορείς που στήριξαν και μέσα στην Επιτροπή, στην ακρόαση των φορέων, το νομοσχέδιο αυτό. Επίσης, είδαμε
δηλώσεις καταγγελτικές μέχρι και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σήμερα κατά του νομοσχεδίου, που τονίζει τον αντεργατικό ρόλο του νομοσχεδίου από βουλευτές της ίδιας της κυβερνητικής παράταξης, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το νομοσχέδιο, και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται και από την αλλαγή ρητορικής, αν θέλετε, του ίδιου του κυρίου Χατζηδάκη, που στην αρχή, πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, προσπαθούσε να το εξοραίσει και να πει τι καλές που είναι αυτές οι διατάξεις για τους εργαζόμενους. Όταν όμως όλη αυτή η ρητορική με κάποιον τρόπο κατέπεσε, σήμερα έρχεται να αλλάξει τακτική, προσπαθεί να στηρίξει όλη την επιχειρηματολογία στις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τις διεθνείς συμβάσεις, την οδηγία για τις γονικές άδειες κτλ. Για να πει τι καλό που είναι τελικά αυτό το νομοσχέδιο στην πλειοψηφία των διατάξεών του, παρότι υπάρχουν και κάποιες οι οποίες όντως μπορεί να πλήττουν τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη. Σας κατηγορούν πάντως από τη Νέα Δημοκρατία, επιμένουν, κυρία Αγαθοπούλου, για διακίνηση αφιδός fake news. Σας κατηγορούν πως έχετε κάνει σημαία το οκτάωρο και την κατάργησή του, το οποίο, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, δεν καταργείται. Και σας καταλογίζουν πως το πρόβλημά σας είναι κυρίως οι ψηφιακές κάρτες εργασίας, αλλά και οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα συνδικάτα. Τι απαντάτε σε αυτά? Το πρόβλημά μας δεν είναι οι ηλεκτρονικές κάρτες εργασίας. Μάλιστα, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, η οποία είναι και η συγκήτρια του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, είπε ότι είναι ένα θετικό μέτρο υπό προϋποθέσεις όμως. Ναι. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημά μας είναι, και έχετε ένα δίκιο, ότι το οκτάωρο δεν έρχεται να καταργηθεί με αυτό το νόμο. Το οκτάωρο είχε καταργηθεί πολύ πιο πριν με τις μνημονιακές ρυθμίσεις που έφεραν τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σήμερα ρωτήσετε κάποιον εργαζόμενο ή εργαζόμενη στη γενιά μου για το οκτάωρο, σίγουρα θα γελάσει. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν και σήμερα οκτάωρο. Τι κάνουμε σε αυτό το νομοσχέδιο? Έρχεται να το νομιμοποιήσει αυτό. Έρχεται να νομιμοποιήσει τις περισσότερες υπερορίες και την καταστρατήγηση του ωραρίου, και μάλιστα αποδυναμώνοντας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της κυβερνητικής του θητείας προσπάθησε να ενδυναμώσει, ακριβώς για να υπάρχει έλεγχος προς την εργοδοτική αυθαιρεσία. Επίσης και τα συνδικάτα είναι ένας άλλος χώρος που επί κυβέρνησης και πάλι Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ απαξιώθηκαν πλήρως, και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να τα διαλύσει, λες και αυτά ευθύνονται για την κατάσταση που επικρατεί στον εργασιακό τομέα. Αλλά ξέρετε, κύριε Τσαλικίδη και κύριε Ωραήλογλου, εργαζόμενοι, ας μην γελιόμαστε, χωρίς συνδικάτα, ας συζητήσουμε το πώς και αν σήμερα τα συνδικάτα παίζουν το ρόλο τους. Αλλά χωρίς συνδικάτα δεν μπορούν να διεκδικήσουν τίποτε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό άκουσε και κριτική από έγκριτους εργατολόγους, συγκεκριμένα από την κυρία Ευθυμίου, μέσα από το ίδιο της το κόμμα. Πάντως σήμερα ο Νίκος ο Ρωμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, με μία ανάρτησή του στο διαδίκτυο, στα social media, υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Τσίπρα, με τον Πρόεδρο της Βουλής, ήταν στην ουσία σκηνοθετημένη μια προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας, προκειμένου, λέει, να φύγει η προσοχή από τις χθεσινές αποτυχημένες, όπως αναφέρει, απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα, συγγνώμη, πριν μιλήσει η κυρία Αγαθοπούλου, τώρα θα μιλήσω εγώ. 315 εκατομμύρια ευρώ θαλασσοδάνεια έχει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πού να πάει η ατζέντα? Αν πάει εκεί η ατζέντα, θαλασσοδάνεια είναι. Δεν τα πληρώσανε. Το δικό σου σπίτι θα το πάρει η τράπεζα. Τι σχέση έχουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας με την αντιπαράθεση σήμερα της Τσίπρα? Μα πήρε άλλα 118 εκατομμύρια τώρα δάνειο. Η συζήτηση στην Βουλή γι' αυτό ήταν. Να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει καταθέσει εδώ και κάποιες μέρες ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Τα 343 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και που αυξάνονται διαρκώς. Ότι αλλάζει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τα τελευταία 4 χρόνια αυξήθηκαν κατά 118 εκατομμύρια ευρώ στις πλάτες ενός φορολογούμενου λαού που δεν μπορεί σήμερα να πάρει
ούτε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για 2 και 3 και 5 χιλιάδες ευρώ και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει απροκάλυτα να αυξάνει το χρέος της. Η ερώτηση λοιπόν του κ. Τσίπρα για την ώρα του Πρωθυπουργού που πρέπει να γίνεται, αν όχι κάθε Παρασκευή, σχεδόν κάθε Παρασκευή, και ο κ. Μητσοτάκης έχει απαξιώσει πλήρως αυτόν τον θεσμό, ήταν γι' αυτόν το λόγο. Και ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε για άλλη μια φορά να μην έρθει στη Βουλή, να απαξιώσει και το Κοινοβούλιο και την Δημοκρατία, και ο κύριος Στασούλας έπαιξε το ρόλο του κομματάρχη, προστατεύοντας και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και προστατεύοντας από την δημοσιότητα αυτών των θεμάτων το ίδιο του το κόμμα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια κατάσταση που διανύουμε αυτό το διάστημα, ναι, όπου η πανδημία έχει πλήξει οικονομικά όλες τις μικρές, μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, το να αυξάνει διαρκώς τα χρέη της η Νέα Δημοκρατία και να συνεχίζει να δανείζεται, είναι κάπως προκλητικό. Μάλιστα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Γαφοπούλου. Ήταν επίσης, ναι, να σας πω, γιατί είναι, ναι, σημαντικό, ήταν πάρα πολύ προκλητικό το γεγονός ότι αφαιρέθηκε ο λόγος και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τον τέος πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτσι, που επίσης οι πρόεδροι της Βουλής έχουν δικαίωμα λόγου ανά πάσα στιγμή. Ο κύριος Στασούλας σε κανέναν από τους δύο σήμερα δεν επέτρεψε να πάρουν το λόγο και όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, είναι υπόλογος γι' αυτό. Μάλιστα. Και θα κινήσουμε ό,τι διαδικασίες χρειαστεί. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αγαθοπούλου κάτι με την ιδιότητά της ως φαρμακοποιού. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει πολύ αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό και μιλώ για την απόφαση των φαρμακοποιών να σταματήσουν τη διάθεση self-test. Στη Θεσσαλονίκη το κάνανε ήδη, ναι, πάει για όλη την Ελλάδα μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ανακοινώθηκε στην Αθήνα. Μάλιστα, ανακοινώθηκε στην Αθήνα. Ωραία. Ρωτώ λοιπόν, τι παιχνίδι παίζεται πίσω από όλο αυτό, κυρία Αγαθοπούλου, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Θέλουν να το κάνουν ώστε να πηγαίνουν μόνο μέσω των σούπερ μάρκετ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς έχει φανεί το τελευταίο διάστημα απέναντι στους φαρμακοποιούς ιδιαίτερα ασυνεπείς. Mm-hmm. Αυτό, όπως λέει και η δήλωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, ξεκίνησε από την διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους, η οποία γινόταν μέσω των φαρμακείων και η οποία προϋπέθεται μια αμοιβή για τους φαρμακοποιούς για να γίνεται αυτή η διακίνηση, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Όλο το προηγούμενο διάστημα θα γίνατε κι εσείς δέκτες τέτοιων, αν θέλετε, αντιδράσεων. Οι φαρμακοποιοί επομίστηκαν ένα τεράστιο κόστος ενός μπάχαλου που δημιούργησε η κυβέρνηση με τα self-test, έναν τεράστιο φόρτο εργασίας, και έπρεπε οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί να είναι αυτοί οι οποίοι θα γίνουν τροχονόμοι στον κόσμο για το ποιος θα πάρει self-test ή όχι από τα φαρμακεία. Και αυτό επίσης η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα σταματήσει η δωρεάν διάθεση μέχρι τα μέσα Ιουνίου, κάτι το οποίο φαίνεται ότι πάλι δεν τηρεί, γιατί δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους φαρμακευτικούς συλλόγους για να συζητήσουν την από εδώ και πέρα διάθεση το self-test. Το μόνο που κάνει είναι να απειλεί τον κλάδο των φαρμακοποιών που έβαλαν πλάτη, μάλιστα, αυτό το διάστημα με το να πάει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αυτά εκτός φαρμακείου. Κάτι το οποίο είναι προφανώς απαράδεκτο. Μάλιστα. Κυρία Αγαθοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τώρα εδώ που τα λέμε τα φαρμακεία, πήγες κι εσύ, πήγα κι εγώ να πάρουμε τα self-test μας. Εντάξει, ένας χαμός. Ο φαρμακοποιός, πραγματικά μπαίνω μέσα, να είναι καλά ο Αντώνης εκεί το παλικάρι, είχε σηκώσει τα χέρια του ψηλά. Έχουν έρθει, λέει, από το πρωί Σταύρο τόσοι, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Ερχόταν και ένας παππούς να του πάρουν την πίεση, ήρθε ένας άλλος να πάρει τα χάπια του. Θέλω να σου πω ότι υπήρξε ένα σχετικό μπάχαλο με την όλη αυτή η ιστορία. Θα μου πεις, φταίει η κυβέρνηση για όλα, όχι. Αλλά μια καλύτερη οργάνωση, ένα κάτι, νομίζω έπρεπε να υπάρξει. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν μου οργάνωσες δηλαδή κυρίως. Και τώρα ποιος τα δίνει τα self-test? Ο
Θεός βοηθός. Θα πηγαίνουμε δηλαδή σούπερ μάρκετ, θα βάζουμε μέσα σαμπουάν, σοκολάτες, αλαντικά, self-test. Ναι, βάλε και ο κύριος self-test. Και τα χτυπάς και στο ταμείο. Καπνιστή γαλοπούλα. Ακριβώς. Και δεν μου λες, αν εγώ δεν θέλω να δώσω το άμκα μου στην κοπέλα εκεί, στο, τη γλυκιά εκεί στο, που πληρώνουμε, άμα δεν θέλω. Λέω τώρα. Εδώ έχουμε δώσει τώρα στοιχεία και στοιχεία. Καλά, δεν λέω. Πάει λέγοντας. Άλλωστε, βάλαμε και το τσιπάκι, οπότε. Μας έχουν παντού τώρα, ναι. Ξέχασα, ναι. Πάντως, δεν λες κουβέντα. Να πω κουβέντα δεν λες. Ό,τι θες, για τη νέα ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές στην ελληνική οικονομία. 2,5 δις από το δεκαετός ομόλογο, με επιτόκιο 0,888%. Δόξα τω Θεώ που έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Δόξα τω Θεώ. Ξαναπέστω. Δόξα τω Θεώ που έχουμε Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι για το Σάκη το Μόσχη που το αγαπάει να το ακούει. Κοίτα να δεις ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει στα σοβαρά την εμπιστοσύνη των εταίρων της. Είναι γεγονός. Αυτό δεν μπορώ να το παραβλέψω. Ναι. Απλά εγώ σου λέω, Χρήστο, το εξής. Στην πραγματική οικονομία, να δούμε πράγματα να γίνονται. Θα μου πεις, περιμένουμε σιγά, το Ταμείο Ανάκαμψης. Έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι τέλη Ιουλίου τα πρώτα 4 δις. Συνολικά, νομίζω, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε φτάσει τα 8 δις ευρώ. Σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, αυξάνονται οι επενδύσεις, άρα γίνονται έργα, γίνονται δουλειές. Μπορούμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε και μάλιστα σε ορίζοντα πενταετία στα 59 δις αυτά είναι μέχρι το 26, δεν είναι. Μέχρι το 26. Μέχρι το 26. Με δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Μακάρι. Με 7 άλματα στο ΑΕΠ. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Το θέμα δηλαδή είναι τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν και να υπάρξει αυτό που γράφτηκε στον Κυριακάτικο τύπο, ένα επενδυτικό Big Bang. Ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την εξωστρέφεια που χρειαζόμαστε. Πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας εκλεκτός δικηγόρος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Καραγιαννακίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιαννακίδη. Καλησπέρα, κύριε Καραγιαννακίδη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, Σταύρο και κύριε Καραγιαννακίδη, με την παρέμβαση, την τελευταία την οποία κάνατε, για τον τουρισμό, ο οποίος υποφέρει στα Τελωνία, όπως αναφέρετε. Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν, για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, και αν τελικά, ενώ ο τουρισμός είναι το μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε, αν κινδυνεύουμε με αυτογκόλ, μιας και σήμερα ξεκινάει και το Euro, να μιλήσουμε έτσι και με όρους ποδοσφαιρικούς. Κοιτάξτε, κάποτε στην Ελλάδα κινόμασταν στις ουρές, στο ΙΚΑ, στην εφορία, στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό έχει περάσει ανεπιστρεπτή και κυρίως έχει περάσει την τελευταία διετία, όπου η ψηφιοποίηση του κράτους είναι μοναδική. Ο κύριος Σπυρακάκης έχει κάνει φοβερή δουλειά. Αυτό είναι μέσα στους 3 πιο δημοφιλείς υπουργούς. Θεωρείται από όλους ο πιο πετυχημένος, ανεξαρτήτως δημοφιλίας, είναι σίγουρα ο πιο πετυχημένος. Είναι μια εξαιρετικότατη επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά ωστόσο είναι κρίμα να βλέπουμε τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα να βιώνουν αυτό που τραβούσαμε εμείς οι Έλληνες παλιά. Εντάξει, θα μου πείτε, είναι λόγω κορονοϊού, όπου στα σύνορα δεν υπάρχουν επαρκές προσωπικό για να κάνει γρήγορα τα COVID test. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, είναι κάτι συγκυριακό, όπως φαίνεται. Ωστόσο, αυτό το συγκυριακό είναι πολύ κρίσιμο για μας εδώ, στην Βόρεια Ελλάδα, όπου η κύρια μορφή τουρισμού είναι οι κάτοικοι των Βαλκανίων, οι οποίοι έρχονται κατά 99,9% με το αυτοκίνητό τους ή με ένα λεωφορείο της κάποιου τουριστικού πρακτορείου. Αυτή τη στιγμή, στον προμαχώνα πάνω, μαθαίνω ότι από τις 11 ως τις 7 το πρωί, από τις 11 το βράδυ ως 7 το πρωί, δεν περνάει αυτοκίνητο διότι δεν υπάρχει προσωπικό για να γίνει COVID test. Είναι υποστελεχωμένο επίσης στο Τελωνείο για να περάσουν οι νταλίκες. Και νομίζω ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα. Ήτανε το κύριο ζήτημα. Σήμερα είχα ένα γεύμα με τον δήμαρχο της πόλης μας. Και το κύριο θέμα συζητήσεως ήταν αυτό εδώ το ζήτημα που έχει ανακύψει και πώς πρέπει να επιληθεί άμεσα, διότι δημιουργεί μια δυσαρέσκεια τόσο σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι ταξιδεύουν στα Βαλκάνια και μετά θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα μας, όσο και σε τουρίστες των Βαλκανίων, οι οποίοι είναι αδιανόητο ότι σήμερα την εποχή να περιμένει 9 και 10 ώρες αναμονή που δεν υπήρχε ούτε επί παλαιότερων καταστάσεων. Όσοι θυμούνται την πτώση των σοβιετικών καθεστώτων και το τι επικρατούσε στο να πας από την Ελλάδα στην Βουλγαρία, όπου περίμενες επί ώρες τη θεώρηση της βίζας, τέτοια καθυστέρηση δεν υπήρχε ούτε τότε. Πρέπει αυτό το ζήτημα να επιληφθεί
Μόνο ότι είναι κάτι πρόσκαιρο και συγκυριακό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου κάτι την άποψή μου. Εγώ να σας ρωτήσω, κύριε Καραγιαννακίδη, κάτι και Χρήστο, είναι νομίζω σημαντική η γνώμη του. Καθώς, κύριε Καραγιαννακίδη, έχετε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Φαντάζομαι έχετε ξένους αλλοδαπούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν γη στην Ελλάδα, να αγοράσουν ακίνητα. Αυτοί όλοι, καταρχάς, κατά τη διάρκεια των 2 ετών περίπου του COVID, είχαμε μια πτώση, υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή η Ελλάδα παραμένει, η Βόρεια Ελλάδα, ένας ελκυστικός προορισμός για αυτούς. Και βέβαια, και αν υπάρχει σε ένα δεύτερο ερώτημα, αν θέλουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα πέρα από το να αγοράσουν σπίτια ή εξοχικά ή οτιδήποτε. Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστιο αγοραστικό ενδιαφέρον και για παραθεριστική κατοικία, αλλά και για κατοικίες εντός του αστικού ιστού, όπου διάφοροι ευκατάστατοι και μεγαλοαστοί κάτοικοι των Βαλκανίων ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 3, 4, 5 σπίτια στη Θεσσαλονίκη και να τα αξιοποιήσουν μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Το ενδιαφέρον όχι μόνο δεν ατόνισε, αλλά είναι τεράστιο το ενδιαφέρον τόσο και για Έλληνες, όσο και για ξένους, οι οποίοι επενδύουν σε αυτή τη μορφή τουρισμού. Δηλαδή, αντί να αγοράσει κάποιος ένα μικρό ξενοδοχείο, προτιμάει να αγοράσει 10-20 διαμερίσματα, όπου δεν έχει και την ανάγκη να χρησιμοποιεί μεγάλο προσωπικό, όπου δεν έχει την ανάγκη να είναι ελεγχόμενος από το ΝΕΦΚΑ και από διάφορες άλλες υπηρεσίες. Δηλώνει απλώς τη μίσθωση στην εφορία. Μπορεί να κάνει τη δήλωση αυτή εδώ και εξ αποστάσεως με τη βοήθεια ενός μεσίτη και ενός λογιστή εδώ στην Ελλάδα και τελειώνει η ιστορία. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον, θα έλεγα. Οι αξίες των ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν ανέβει κατακόρυφα. Δεν βρίσκεις πλέον εύκολα να αγοράσεις μία κατοικία σε μία ελκυστική τιμή όπως συνέβαινε πριν 2-3 χρόνια. Και αυτό είναι, από τη μια είναι ευχάριστο για τους ιδιοκτήτες και για τους κατόχους γης, από την άλλη είναι δυσάρεστο για έναν άνθρωπο ο οποίος τα συμφέροντά του είναι στο κέντρο, στο κεντρικό αστικό ιστό της πόλης και όχι περιμετρικά. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι ευχάριστο για την ελληνική οικονομία, διότι η αύξηση του κόστους ενός ακινήτου ή μιας περιοχής σε ακίνητα δημιουργεί έναν πρόσθετο πλούτο. Αυτή είναι η βάση της δημιουργίας πλούτου, δηλαδή η αύξηση της ζήτησης. Συνεπώς είναι ευχάριστο και συμβάλλει και αυτό εδώ με τον τρόπο του στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας. Μάλιστα. Κύριε Καραγιαννακίδη, άνοιξαν, διαβάζουμε, 421.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό. Από την αρχή της επιχείρησης Ελευθερίως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Μάλιστα, 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι κατά πόσο νομιμοποιούμαστε ως χώρα, ως κοινωνία, ως κράτος να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Βγαίνουν για παράδειγμα και από την κυβέρνηση, υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός ή ακόμα μάλιστα ότι και όσοι δεν κάνουν τον εμβολιασμό πρέπει και να απολυθούν, να απομακρυνθούν κτλ. Κτλ. Θεωρείτε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος, η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη ώρα να ανοίξει αυτή η συζήτηση, δεδομένου ότι από τη μία στιγμή προσπαθούμε, από τη μία πλευρά μάλλον προσπαθούμε να χτίσουμε τείχος ανοσίας και από τη δεύτερη, με όλα αυτά τα λεγόμενα, δημιουργήσει και ένα προβληματισμό στην κοινωνία. Που ένας προβληματισμός, ο οποίος, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μπορεί να γεννήσει και αντίδραση από πλευράς κόσμου. Πρέπει να απαντήσει ο κ. Καραγιαννακίδης, να προσθέσω μόνο πως η κυρία Πελώνη ουσιαστικά το ξεκαθάρισε σήμερα. Ναι. Πως μιλούμε για, από Σεπτέμβριο για υποχρεωτικό εμβολιασμό υγειονομικών και εργαζομένων σε δομές υγείας ηλικιωμένων, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, η ερώτησή σας έχει δύο σκέλη που θέλω να απαντήσω. Το πρώτο είναι στο πόσοι εμβολιάστηκαν και πώς προχωράει ο εμβολιασμός στη χώρα μας, όπου προχωράει με τον καλύτερο τρόπο από κάθε άλλη χώρα του πλανήτη, θα έλεγα. Στην Ελλάδα, θυμάστε τον κύριο Τσίπρα που έλεγε ότι τάζει η κυβέρνηση εμβολιασμού για ένα εμβόλιο που δεν υπάρχει. Ήταν η πιο αστεία δήλωση του 2020, θα έλεγα εγώ. Και το 2021 έκανε μια δεύτερη επίσης πολύ αστεία δήλωση ο κύριος Τσίπρας. Σιγά μην μπορέσουν να εμβολιάζουν 20.000 άτομα τη μέρα. Και εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή 100.000 άτομα τη μέρα, χωρίς ο χρόνος αναμονής να είναι πάνω από 5 λεπτά. Το οποίο είναι κάτι το μοναδικό. Δηλαδή στην Ελλάδα που μιλούσαμε πριν για ουρές, στον ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ, παλιά στην εφορία, αυτή τη στιγμή πάνε να εμβολιαστούν 100.000 άνθρωποι τη μέρα και εμβολιάζονται και καταχωρούνται ηλεκτρονικά και όλα είναι στην εντέλεια προσεγμένα και ελεγμένα.
Αυτό είναι το πρώτο και εδώ έχει βάλει το χέρι του ο κύριος Πυρακάκης. Το δεύτερο σχέδιο έχει σχέση με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Το να βγει ένας νόμος που να λέει ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός είναι αντισυνταγματικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει νόμος που να λέει είναι υποχρεωμένοι οι Έλληνες ή είναι υποχρεωμένοι οι υγειονομικοί να εμβολιαστούν. Ναι. Ο νόμος ο οποίος θα έχει συνταγματική χρειά με βάση τις δύο αποφάσεις που έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τη συνταγματικότητα των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση που να εμβολιαστεί κάποιος, θα επικεντρωθεί κυρίως στις κυρώσεις που θα προβλέπει μια υπουργική απόφαση, για παράδειγμα του Υπουργείου Υγείας, ότι αν δεν εμβολιαστούν οι υγειονομικοί υπάλληλοι που ασχολούνται με το τάδε αντικείμενο ή όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι, ότι η κύρωση μπορεί να είναι ότι θα λύνεται η σύμβαση εργασίας. Το αν αυτή η κύρωση είναι συνταγματική ή δεν είναι συνταγματική θα κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εάν ρωτάτε τη δική μου εκτίμηση, η εκτίμησή μου είναι ότι οι κυρώσεις δεν θα είναι τόσο αυστηρές, δηλαδή δεν εμβολιάστηκες, άρα απολύεσαι. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας χρηματικής ποινής, το οποίο και αυτό είναι στα συνταγματικά όρια, αν μπορεί να επιβληθεί μια ποινή για κάποιον που δεν δέχεται να εμβολιαστεί. Θεωρώ ότι και αυτό εδώ είναι κάπως αντισυνταγματικό, ή θα είναι στο επίπεδο ότι δεν θα μπορεί να ασκεί ένα συγκεκριμένο αντικείμενο του λειτουργήματός του και να το απαγορευτεί να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία από αυτές που προβλέπονται στο αντικείμενο εργασίας του. Είχα διαβάσει μια εξαιρετική ανάλυση σχετικά με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανέλυε τις κυρώσεις για το γεγονός ότι οι γονείς δεν είχαν συμφωνήσει για ένα παιδί που ήταν στο σχολείο, αν θυμάμαι καλά, ή στα νήπια, για να εμβολιαστεί και αρνήθηκε το σχολείο την εγγραφή του. Θεωρήθηκε ότι είναι συνταγματική η άρνηση του σχολείου να εγγράψει το συγκεκριμένο παιδί ως μαθητή. Θεωρήθηκε ότι δεν προσβάλλεται η αρχή της ισότητας. Απέναντίας, η αρχή της ισότητας επιτάσσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάστηκαν γιατί να έχουν λιγότερα προνόμια από αυτόν που δεν εμβολιάστηκε. Δηλαδή αυτός που δεν εμβολιάστηκε, τι συνέπειες μπορεί να έχει από τη στιγμή που είναι υγειονομικά πλέον αποδεδειγμένα κίνδυνος μετάδοσης αυτού του ιού. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας επικεντρώθηκε ότι ο εμβολιασμός, όταν προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, δεν μπορεί να πει υποχρεωτικά εμβολιάζονται όλοι οι Έλληνες, εκτός και αν η πανδημία είναι τέτοιας μορφής και τέτοιες εντάσεις που δεν αφήνει περιθώρια ούτε για ψεκασμένες θεωρίες ούτε για άλλες αρνήσεις. Θα πρέπει η υποχρεωτικότητα αυτή να συνοδεύεται από έναν ειδικό νόμο, ναι, ο οποίος θα είναι ειδικά αιτιολογημένος, θα στηρίζεται σε συγκεκριμένες ιατρικές και επιστημονικές παραδοχές πλήρως αναγνωρισμένες, ναι, και θα προβλέπει και εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού. Δηλαδή μια ευάλωτη ομάδα που αντενδείκνεται να εμβολιαστεί θα πρέπει ο νόμος να προβλέπει ότι εφόσον ο εμβολιασμός δημιουργεί παρενέργεια σε κάποιον που πάσχει από μια αρχή ασθένεια, θα πρέπει ο νόμος να προβλέπει την εξαίρεση αυτού του ανθρώπου ή αυτής της κατηγορίας των συνανθρώπων μας από τον εμβολιασμό. Ένας τέτοιος νόμος θεωρήθηκε επανειλημμένος δύο φορές μάλιστα από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως συνταγματικός. Από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα του τι θα προβλέπει η κύρωση. Και σήμερα είδα και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι το δημόσιο καλό πάνω κάτω, δηλαδή κάπως έτσι το εξέφρασε, δηλαδή για ποιον λόγο κάποιοι να μην νοιάζονται για το δημόσιο καλό. Τι είπε το Σύνταγμα σταθμίζοντας το γενικό, το δημόσιο συμφέρον σε σχέση με το ατομικό συμφέρον του καθενός. Αιτιολόγησε το Συμβούλιο της Επικρατείας την υποχρεωτικότητα ως συνταγματική για συγκεκριμένη κατηγορία ή για συγκεκριμένη κύρωση με το αιτιολογικό ότι η δημόσια υγεία είναι υποχρέωση του κράτους και το κράτος πρέπει να νομοθετεί και να προβλέπει και να λαμβάνει εκείνα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να προστατεύσει και τη δημόσια και την ατομική υγεία του καθενός. Από τη στιγμή που με τον εμβολιασμό προστατεύεται και η ατομική υγεία του καθενός, όταν ο εμβολιασμός είναι αποδεδειγμένος και αποδεκτός από αναγνωρισμένες ιατρικές επιστημονικές παραδοχές και ιατρικές μελέτες, από τη στιγμή που είναι ιατρικά έγκυρος και επιτρεπτός, ναι, δεν υπάρχει λόγος να κινδυνεύει η δημόσια υγεία και γι' αυτό υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον έναντι του ατομικού δικαιώματος κάποιου να αρνηθεί μια βιοιατρική επέμβαση όπως, ναι, είναι ο εμβολιασμός στο σώμα, ναι, του.
Συνεχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν ξεκάθαρο. Επομένως, για μένα το ζήτημα δεν είναι αν θα μπορέσει να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση που να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις σε αυτούς που δεν εμβολιάζονται, αλλά το αν αυτές οι κυρώσεις είναι συνταγματικές και όχι το αν θα επιβληθούν κάποιες κυρώσεις αν είναι συνταγματικό. Συνταγματικό έχει κρυφθεί ότι είναι και μπορεί να προβλεφθεί. Από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα των κυρώσεων. Αν με ρωτάτε, εάν κάποιος που δεν εμβολιάζεται θα πρέπει να διώκεται ποινικά, αυτό σας το λέω από τον προτέρων, θα είναι αντισυνταγματικό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ωραία. Εάν με ρωτάτε για το αν θα απολυθεί, αυτό εδώ θα κριθεί δικαστικά, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν προσφυγές. Και επίσης δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν τέτοια αυστηρά πλαίσια κυρώσεων. Θα υπάρξουν άλλα πλαίσια κυρώσεων, τα οποία θα είναι επίσης κατασταλτικά και πιστεύω ότι θα οδηγήσουν τον κόσμο να αποδεχτεί συγκεκριμένες αυτές τις κατηγορίες που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο και είναι αναγκαίο να μην είναι φορείς κάποιων νοσημάτων όπως ο κορονοϊός, θα τους επιβάλλουν τον εμβολιασμό. Θέλω να ρωτήσουμε πέρα κάτι άλλο, όχι κύριε Καταγγελίδη, μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλουμε να πούμε. Τι θα γίνει, και θέλουμε τη νομική σας γνώμη, γιατί το θέσαμε και στον κύριο Χρυσόγωνο την προηγούμενη εβδομάδα, τι θα γίνει σε περίπτωση παρενεργειών από το εμβόλιο, αν δηλαδή πιστεύετε με τις νομικές σας γνώσεις, τι θα ισχύσει με το ενδεχόμενο αποζημιώσεων, αν δηλαδή σε περίπτωση που ο θάνατος αποδειχθεί, αν θάνατος ή παρενέργεια άλλη ομιγέννητο θάνατος αποδειχθεί προς προήλθε από το εμβόλιο, οι οικοί θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημιώσεις και αν ναι, από ποιους. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, κύριε Καραγιαννάκη. Εδώ και αυτό το ζήτημα το έλυσε πριν δύο μήνες στο Συμβούλιο της Επικρατείας με μια καταπληκτική απόφαση. Ναι. Λέω λίγο εν συντομία την ιστορία. Ένα παιδί το οποίο είχε εμβολιαστεί, με συγχωρείτε, 3 ετών είχε κάνει ένα από τα υποχρεωτικά εμβόλια. Εν συνεχεία, όταν έκανε το δεύτερο εμβόλιο στην ηλικία των 8 ετών, συγγνώμη, λίγο μια φαρυγή κοιτάξτε, ασθένησε. Αλίμονο, ζωντανή εκπομπή είμαστε, κύριε Καραγιαννακίδη. Αυτά είναι μέσα από το παιχνίδι. Να δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Καραγιαννακίδη να πιει ένα ποτήρι νερό. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Γιατί αυτό που στην ουσία ρωτάμε τον κύριο Καραγιαννακίδη είναι αυτό που μας είπε και ο κύριος Χρυσόγωνος στην εκπομπή την προηγούμενη. Ο κύριος Χρυσόγωνος μίλησε για πολύ αυξημένη πιθανότητα να ληφθούν αποζημιώσεις. Και όλο αυτό, κύριε Καραγιαννακίδη και Σταύρο, είναι λογικό ότι θα προκαλέσει ένα ντόμινο, ένα τσουνάμι μετά. Και 10 θα ανεβάζεις, 10 θα ανεβάζεις και αν έχεις να κάνεις με κάποιον δικομανή, θα σε κυνηγάει. Για να δούμε. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Οι παρενέργειες θα πρέπει να είναι σοβαρές και να προσβάλλουν την προσωπικότητα κάποιου. Δηλαδή, αν του δημιουργούν μια σωματική βλάβη ή να οδηγούν σε θάνατο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη νομολογήσει και έχει πει ότι είναι επιτρεπτή η αποζημίωση του παθόντος, ακόμη και αν ο εμβολιασμός έγινε νόμιμα. Σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα, αρκεί η βλάβη αυτή να οφείλεται στο εμβόλιο. Δηλαδή, πήρε το εμβόλιο και έπαθε μια παρενέργεια και πέθανε, ασθένησε και έπαθε μια σοβαρή παρενέργεια. Συνεπώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ακόμη και σε νόμιμο εμβολιασμό, αν πάθεις κάποια σοβαρή παρενέργεια, δικαιούσε αποζημίωσης. Και την αποζημίωση αυτή, σε περίπτωση θανάτου, μπορούν να τη διεκδικήσουν οι συγγενείς, οι κληρονόμοι του θανόντος. Μάλιστα. Από το κράτος. Θα ήθελα, επειδή ο κύριος Καραγιαννακίδης ασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, να αλλάξουμε λίγο πεδίο και να του ζητήσουμε, Χρήστο, κλείνοντας ένα σχόλιο του για την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Τι περιμένετε, κύριε Καραγιαννακίδη? Αυτό που περιμένω είναι ότι θα πέσουν λίγο οι τόνοι με αυτή τη συνάντηση. Mm-hmm. Μας συμφέρει να κερδίσουμε χρόνο, διότι είναι σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα για τη χώρα μας, με τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες που αναμένουμε που θα καταλήξει το ελληνικό, η ελληνική κυβέρνηση και θα καταλήξει να αγοράσει. Εγώ είμαι υπέρ των γαλλικών, εδώ να πω, διότι οι γαλλικές συνοδεύονται και με μια πάρα πολύ ωραία διπλωματική αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Θεωρώ ότι ο χρόνος είναι υπέρ ημών και κατά της Τουρκίας. Θεωρώ ότι η Τουρκία δεν θα ξεπλέξει εύκολα από τον κύριο Ερντογάν, ακόμη και αν χάσει τις εκλογές ή φτάσει ως τις εκλογές το 2023, θα υπάρξει μεγάλη αναταραχή εσωτερική στην Τουρκία. Συνεπώς, καλό θα είναι για μας, γιατί εγώ το έχω πει επανειλημμένα, ότι η ύπαρξη του Ερντογάν, όσο και αν είναι φραστικά προκλητικός απέναντι στη χώρα μας,
Είναι ευλογία για τη χώρα μας. Η μεγαλύτερη ειρηνική περίοδος που είχαμε με την Τουρκία χωρίς θερμά επεισόδια και χωρίς ένταση που να οδηγεί σε κατάσταση πολέμου ήταν την περίοδο Ερντογάν. Και η μεγαλύτερη περίοδος γεωπολιτικής απομόνωσης της Τουρκίας είναι τα τελευταία 7 χρόνια κυρίως από τη διακυβέρνηση Ερντογάν. Συνεπώς η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον στην Τουρκία να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και να την κυβερνά με τον τρόπο που κυβερνά. Από εκεί και πέρα, για μας, γιατί εμείς κοιτάζουμε πάντα τον εαυτό μας, το καλύτερο είναι να κερδίσουμε 1-2 χρόνια, να εξοπλιστούμε, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ναυτικό, διότι μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια το πολύ θα πρέπει σαν χώρα επιτέλους να ανακηρύξουμε τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο περιθώριο αναμονής. Η Ελλάδα το έχει εκφράσει επανειλημμένα ότι η μοναδική διαφορά που έχει με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα και την έχουμε καλέσει να την οριοθετήσουμε σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης. Η Τουρκία αρνείται, κοροϊδεύει και αυτό το ζήτημα λύνεται πάρα πολύ εύκολα για μας αν αυξήσουμε τα ναυτικά μας μίλια από 6 σε 12. Και γιατί το λέω αυτό, διότι αν το κάνουμε αυτό εδώ δεν θα υπάρχει καν ζήτημα υφαλοκρηπίδας, διότι όλο το Αιγαίο, όχι όλο το Αιγαίο, από το 45% που ανήκει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ανήκει το 77%. Επομένως, κάποια στιγμή θα γίνει, το υπόλοιπο 15-17% θα είναι διεθνή ύδατα και η Τουρκία από 5 που έχει αυτή τη στιγμή 6 θα πάει στο 7,5-8. Συνεπώς, θα πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας και θα πρέπει να κερδίσουμε χρόνο για να το κάνουμε αυτό εδώ, ούτως ώστε να έχουμε όχι μόνο αποτρεπτική, που αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αλλά να έχουμε και δύναμη που να ξέρει η Τουρκία ότι αν κάτι κάνει θα βρεθεί η ίδια ζημιωμένη και όχι η χώρα μας. Για να δούμε λοιπόν. Τι θα μας φέρει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ένα αναμονή. Πάντως μην περιμένετε ούτε Χάγη ούτε κάποια θεαματική μεταβολή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα υπάρξει σίγουρα μία περίοδος ηρεμίας. Προφανώς. Κύριε Καραγιαννακίδη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Είναι μία συνάντηση αυτή. Τώρα βέβαια βλέπω το κλίμα, όλοι προσπαθούν να το... Να μιλά την μπάλα. Ναι, και ο κύριος βουλευτής Πιερίας και ο κύριος Καραγιαννακίδης. Αυτή είναι η γενικότερη νομίζω πολιτική στάση απέναντι σε μια συνάντηση που εδώ βέβαια υπάρχει ένα παράδοξο, την περίμεναν όλοι τόσο πολύ και ξαφνικά βλέπεις να πέφτουν οι τόνοι. Βγαίνει από το κάδρο, τώρα δεν έχεις αναλύσεις. Μιλάμε μόνο για τον Τσιτσιπά. Ακριβώς. Αυτό θέλω να το σχολιάσω. Μάθαμε τένις. Αυτό θέλω να το πω. Ένας λαός ο οποίος ήξερε τα μπαλάκια του τένις να τα βάζει μόνο σε εξατμίσεις, ξαφνικά τώρα έχει γίνει το τένις το μάθαν όλοι. Δηλαδή... Εντάξει, αυτό τώρα είναι χαρακτηριστικό είναι τώρα, του λαού μας. Πνευμονολόγοι, λοιμοξιολόγοι, τουρκολόγοι, διεθνολόγοι, αθλητικολόγοι, που λέει ο λόγος. Μα δηλαδή τώρα σοβαρά τώρα. Έχουμε... Εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο το τένις ως άθλημα, δεν διαφωνώ. Αλλά... Περίεργη ορολογία, ρε φίλε. Περίεργη ορολογία. Τέλος πάντων. Τα Grand Slam και το Roland Garros και τα χωμάτινα γήπεδα, όλα τα μάθες. Τι να κάνω, τι να κάνω. Τώρα στο τένις αγαπάτε παραπάνω και την Νέα Δημοκρατία, το αγαπάει παραπάνω το τένις. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ξεκίνησε Euro. Ξεκίνησε Euro. Πάμε να δούμε τα τελευταία λεπτά του αγώνα Ιταλία-Τουρκία. Τι κάνουν οι γείτονες. Ακριβώς. Μην πω πάλι που λείπουμε εμείς και είναι οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι και όλοι. Μόνο εμείς απ' έξω. Θα επανέλθουμε. Δρυμύτεροι. Τώρα τι θες, να σου αρχίσω να σου απαριθμώ πότε ψαρώσαμε στην Ευρώπη Euro, Ευρωμπάσκετ, Eurovision και τα λοιπά. Αλλά αυτά τώρα, τέλος μην τα λες αυτά γιατί στη σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν τον είναι. Με τον Κώστα Καραμαλή δεν έχουν λίγο, ναι. Λοιπόν, παθαίνουν κάτι αναφυλακτικά σοκ. Κλείνουμε. Φωνάζει κι ο άλλος, φωνάζει. Μην ακούσει Καραμαλή ο μέσα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. 10 η ώρα, 10 εδώ. Η ώρα. Άτρος τηλεόραση. Δευτέρα, συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.